Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Καλησπέρα σας. Είμαστε σήμερα εδώ να υποδεχτούμε τον επίσκοπο μας, τον επίσκοπο της καρδιάς μας, τον Τιμόθεο. Δεν θα τον ρωτήσουμε πολλά πράγματα, να μην τον κουράσουμε, λόγω του ότι σε λίγες ώρες επιστρέφει πάλι στην πατρίδα του. Επίσκοπε της καρδιάς μας, πέστε μας για το ιεραποστολικό σας έργο στην Κολομβία και στη Βενεζουέλα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί κάνετε τον κόπο να έρθείτε εδώ σήμερα και ευχαριστώ την κυρία Μέρη Μαρία που φυσικά οργάνωσε αυτό γιατί ήταν κάτι θα έλεγα μαζί με το Αντίφωνο. Αντίφωνο και πρόσφατο. Δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα που εμείς έχουμε δεν είναι και εύκολα γιατί όπως καταλαβαίνετε ερχόμαστε εμείς τώρα από Λατινική Αμερική, από Κολομπία και Βενεζουέλα και ήρθαμε εδώ να τελέσουμε αυτό το έργο που πρέπει να τελέσουμε. Και είναι λίγο σπρωγμένο το θέμα γιατί έχουμε γυρίσει σχεδόν ένα μεγάλο κομμάτι της Μακεδονίας μας, αλλά και επίσης ήρθαμε και εδώ, πήγαμε σε διάφορα μέρη κοντά στην Αθήνα και όπως σας είπα, ο σκοπός μας ως Ιεροαποστολή είναι το εξής. Πρώτα, να διδάξουμε στους ντόπιους τον ελληνισμό. Τι σημαίνει ελληνισμός? Και οπωσδήποτε να διδάξουμε την Ορθοδοξία. Δηλαδή, όπως βλέπετε, εμείς είμαστε το πρόσωπο της Ινδιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που έως πρόσφατα δεν υπήρχε μέσα στο κόλπο της πίστης μας. Το δεύτερο είναι να κρατήσουμε τους Έλληνες που κατοικούν στην δική μας γη κάτω από την ομπρέλα και μέσα στην Ορθόδοξη πίστη και τον ελληνισμό. Και το τρίτο που προσπαθούμε να κάνουμε όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα είναι να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στους Έλληνες, να επενθυμίσουμε στους Έλληνες τι σημαίνει η Ελλάδα και τι σημαίνει ο ελληνισμός. Διότι δυστυχώς ο σημερινός Έλληνας μέσα στον συγχρονισμό κινδυνεύει από την πλευρά ότι μπορεί να χάσει την δική του ταυτότητα. Και πολλές φορές και τακτικά με ρωτάνε ή με λένε ότι είμαι δικιστής. Δικιστής επειδή μιλάω πάρα πολύ για τον ελληνισμό, επειδή μιλάω πολύ για την Ορθοδοξία και επειδή μιλάω πάρα πολύ για την ελληνική πατρίδα. Και τους απαντάω και εγώ, πώς δύναται να είναι δικιστής ένας Ινδιάνος που ομιλεί για τον πολιτισμό της Ελλάδος και για την Ορθοδοξία. Και όταν βρίσκομαι με τους Έλληνες, πάντα θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να αφήσουμε ένα μήνυμα σε αυτό τον λαό που με διαφορά με άλλους πολιτισμούς που ήρθαν και κατάκτησαν την δική μας γη. Ο Έλληνας και ο ελληνισμός ήρθατε να μας πλουτίσετε. Βρίσκομαι σήμερα μαζί με τον Χωσέ, με τον Ιωσήφ, ο οποίος κάνει και διδακτορικό εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Και όπως βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να μάθουμε πρώτα απ' όλα τα ελληνικά. Πλουτίσουμε με το δικό σας παράδειγμα τη δική μας ιστορία. Το 97 πρωτοέφτασα στην Ελλάδα. Ήρθαμε με έναν σκοπό να φέρουμε και να πάρουμε από εσάς τους Έλληνες το φως της Ορθοδοξίας, αλλά και να μάθουμε από εσάς τους Έλληνες αυτό που σημαίνει ελληνισμός, που δεν είναι ο συγχρονισμός. Και θέλω να αρχίσω για να σας εξηγήσω γιατί. Ο Σωκράτης μας εδίδαξε και μας έδωσε το κλειδί της ζωής. Και γιατί αρχινάμε με την αρχαία Ελλάδα? Διότι πολλές φορές ο σημερινός Έλληνας αγνοεί την δική του ιστορία και αυτό που του ανήκει. Και φοβόμαστε μια μέρα να έρθουμε σαν τον Διογέννη με αναμένο φανάρι για να ψάχνουμε Έλληνα μέσα στους Έλληνες.
Και γιατί το φοβόμαστε. Και γιατί προσπαθούμε να τελούμε και αυτή την ιδιαίτερη διακονία, όχι μόνο να φέρουμε την Ορθοδοξία σε εμάς, αλλά και να κρατάμε τους Έλληνες της Διασποράς μέσα στην Ορθοδοξία και μέσα στον Ελληνισμό, αλλά και παραπάνω να επενθυμίσουμε στον Έλληνα που κατοικεί εδώ ότι εδώ βρίσκεται η πηγή της ζωής, της σοφίας, παρανθρώπινης σοφίας και της του Θεού σοφίας. Παιδιά, όταν ξεκινάμε με το καλύτερο κλειδί της ζωής που το έχετε εσείς, ποιο είναι το κλειδί που μας έδωσε ο Σωκράτης? Ο Σωκράτης έλεγε γνώσεις αυτών, δηλαδή να γνωρίσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Ο συμφινινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο άνθρωπος της Λατινικής Αμερικής ταξιδεύει έναν κόσμο όπου ο κάθε άνθρωπος νομίζει ότι αν κοιτάει τον εαυτό του στο καθρέφτη εγνωρίζει τα πάντα. Ενώ δεν είναι έτσι. Το να κοιτάω το πρόσωπό μου στο καθρέφτη δεν σημαίνει ότι εγνωρίζω τον εαυτό μου. Οι αρχαίοι Έλληνες μας ομίλησαν για τον ένα και μοναδικό Θεό, που μετά όταν έφτασε ο χριστιανισμός μας έδειξε ότι υπάρχει ένας ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ο οποίος είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που θέλω να πω και το ουσιαστικό είναι ότι πρώτα απ' όλα, παιδιά, όλα τα έργα όσο υπάρχουν, η Καινή Διαθήκη, πάμε τώρα στην πίστη, η Καινή Διαθήκη, τα έργα των Πατέρων είναι γραμμένοι στην Αλεξανδρινή ελληνική κοινή γλώσσα. Και αν ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει επιστήμη όσο αφορά θεολογικά, φιλοσοφικά και τις υπόλοιπες επιστήμες, αναγκαστικά χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ελληνικούς όρους, ελληνικά εργαλεία. Και αν ο άνθρωπος αληθινά θέλει να γνωρίσει την πίστη του και να είναι αληθινά ορθόδοξος, αυτός ο άνθρωπος θα χρειαστεί πάντα να χρησιμοποιεί ελληνικούς δρόμους. Και όσο αφορά επίσης για την δική σας πίστη, που είναι η πίστη η οποία δεν είναι θεωρία. Διότι όταν στην δική μου γη ένας προτεστάντης έρχεται με την Αγιά Γραφή και η Αγιά Γραφή την έχει εδώ και λέει εγώ μαρτυρώ Χριστό, εγώ προσωπικά αμφιβάλλω και γελάω με όλο το σεβασμό. Και να σας πω γιατί. Γιατί αν θέλετε να δείτε μαρτυρία πίστιος, ακόμα και για την καθημερινή ζωή, χρειάζεται να παρακολουθήσουμε δρόμους και παραδείγματα τα οποία μπορούν να μας ισχύσουν και να μας εστηρίσουν. Και για να σας ρωτήσω, θέλετε να ξέρετε τι σημαίνει πίστη? Δείτε τον παππού, δείτε την γιαγιά, αυτή που όταν έγινε η διωκμή, όταν επί 400 χρόνια κάτω από τους Τούρκους προσπάθησαν να κάνουν τον Έλληνα μουσουλμάνο και να αρνηθούν τη δική τους πίστη, και όμως ο Έλληνας μέσα σε αυτή την πίστη έμεινε και παρέμεινε με την ταυτότητά του, με την θυσία, με την ζωή του, μην εγκαταλείποντας τον ελληνισμό, μην εγκαταλείποντας αυτό που σημαίνει να είσαι Έλληνας και όχι απλά να ασκείς έναν κοινωνικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, να είσαι ένας άτομο παραπάνω. Πότε σταματάμε να είμαστε εμείς άτομα? Όταν αρχίσουμε και βιώνουμε αυτό που σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Και για να είσαι άνθρωπος πρέπει να βαδίσεις προς τον εαυτό σου. Γι' αυτό και εμείς τώρα ερχόμαστε στο Σωκράτη και σας λέμε αυτό που μας είπε ο Σωκράτης. Εγνωστήσει αυτόν, δηλαδή να εγνωρίσεις πρώτα τον εαυτό σου. Και έρχεται ο Χριστός σε μια σημερινή κοινωνία που είναι διαθαρμένη, που ο άνθρωπος έχει γίνει λύκος για τον άνθρωπο. Μετά τα λόγια του Σωκράτη έρχεται ο Χριστός και μας λέει ο ενσαρκωμένος λόγος, ότι το κακό δεν είναι αυτό που εισέρχεται, αλλά αυτό που εξέρχεται από τον άνθρωπο. Δηλαδή για να θεραπεύει μια κοινωνία χρειάζεται να κάνεις μια οντολογική και υπαρξιακή και πνευματική θεραπεία. Δεν είναι ιδεολογία. Εμένα προσωπικά με απελπίσουν οι ιδεολογίες. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, ούτε κεντρικός, ούτε τίποτα.
τα κόλματα και οι ιδεολογίες δεν δίνουν απάντηση στον άνθρωπο. Δεν μπορεί ένα κόλμα, δεν μπορεί μια ιδεολογία να αλλάξει τον άνθρωπο. Αλλά αν ο άνθρωπος αρχίσει και εισέρχεται για αυτό που σας λέω, που έλεγε ο Σωκράτης, και κάνει αυτό που ονομάσεται μετάνοια, δηλαδή να αναγνωρίσει ότι είναι αδύναμος και αρχίσει να κάνει την κάθαρση, να βγάλει από μέσα του και να κλείσει τις πληγές που έχει, και που έχει στην δική του ζωή μέσα του ο άνθρωπος, τότε αυτός ο άνθρωπος θα βρει μια απάντηση που πάει πέρα από τον λυνισμό. Διότι το σημερινό γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος έχασε τον τρόπο. Δεν είναι. Γενικά μας ενδιαφέρει τα λεφτά, τα εξωτερικά. Αλλά μετά όσο καταφέρουμε να πάρουμε αυτά, ο άνθρωπος βλέπει ότι είναι άδειος. Γι' αυτό και σας λέω, χρειάζεται να κάνει πρώτα την μετάνοια και να μπει μέσα του. Στην Δύση οι άνθρωποι προσπάθησαν να ανακαλύψουν το Θεό. Η διαφορά είναι ότι σε εμάς ο Θεός δεν χρειάζεται να τον ανακαλύψουμε εμείς. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται στην ορθόδοξη κοινωνία, στο ορθόδοξο βιώμα, στην ορθοπραξία. Αυτός που μας ομιλεί, εγώ δεν είμαι Άγιος. Είμαι ένας άνθρωπος. Άνθρωπος που προέρχεται από τους Μουίσκες και από άλλες φυλές της Κολομβίας, όπως και ο Ιωσήφ που είναι μαζί μου. Αλλά ήρθαμε να βρούμε αυτόν τον Έλληνα που δυστυχώς χάνεται μέρα επί μέρα. Αυτός που είναι άνθρωπος ο οποίος έχει στα χέρια του την σοφία. Η σοφία ανθρώπινη που ξεκινάμε τους αρχαίες Έλληνες, αλλά παραθεού σοφία που ομολογείται για αυτόν τον άγνωστο Θεό για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος ομίλησε στην Αθήνα και στην αγορά. Επειδή έρχονται οι ώρες να φύγουμε, σε λίγο φεύγουμε. Αλλά επειδή και ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει, κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία, ερχόμαστε να σας πούμε ότι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτή την πορεία που άρχισε με τον Σωκράτη και προχωρά με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορία, μέσα στην Εκκλησία. Άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τη μετάνοιά του, θα είναι κομπλεξικός. Θα βλάπτει τον εαυτό του. Αλλά παραπάνω θα βλάπτει τους άλλους. Διότι αν ένας άνθρωπος γίνεται λύκος για τον άνθρωπο, σημαίνει ότι δεν γνωρίζει τον εαυτό του και παραπάνω πικραίνει και καταστρέφει τον αδελφό του. Γι' αυτό και λέω για κάτι που μπορεί να φανεί πολύ παράξενο για ορισμένους που δεν πιστεύω. Αλλά άνθρωπος χωρίς μετάνοια είναι άνθρωπος ο οποίος πικραίνει τον εαυτό του και πικραίνει την ζωή των άλλων. Και αυτό σημαίνει ότι κοιτάει στο καθρέφτη το πρόσωπό του, αλλά δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Δεν έχει βγει μέσα. Δεν έχει κάνει την μετάνοια και δεν έχει δει την αδυναμία του, αλλά και τη δυνατότητα του. Χρειάζεται να δεις τη δυνατότητα που έχεις. Ο αληθινός Ορθόδοξος Έλληνας δεν είναι αυτό που προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλάξοντας τις ιδεολογίες του, αλλά ιδιαίτερα αλλάξοντας την υπαρξιακή του ζωή. Και έρχεται η μετάνοια, που μου λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και αμέσως έρχεται η κάθαρση και καθαρίσεις από μέσα σου αυτό που σε πληγώνει. Αλλά έρχεται και η κένωση, βάλλοντας από μέσα του αυτό το έγκο που τον σκοτώνει. Δεν μπορεί να υπάρχει μια καινούρια κοινωνία αν δεν σκοτώνουμε αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε ένας μεγαλύτερος από τον άλλον. Γυμνοί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και γυμνοί θα φύγουμε. Και αυτό μας το εδίδαξαν οι Έλληνες. Ο Διογέννης έλεγε κάθε φορά που περνούσε από την αγορά ότι τον έκανε χαρούμενος και τον προκάλεσε γέλιο, βλέποντας πόσα πράγματα υπήρχαν που αυτό δεν χρειαζόταν. Αλλά δυστυχώς και στον συγχρονισμό, σήμερα ο άνθρωπος έχει αξία σύμφωνα με τη μάρκα που έχει το δικό του αμάξι. Ή τη μάρκα, ή τι ξέρω εγώ, έχει το δικό του ρούχο. Δηλαδή όλα διαταϊδικά. Και τελικά δεν καταλαβαίνουμε ότι τα οικονομικά και τα υλικά όπως έρχονται φεύγουν. Ή να το πω όπως λένε οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Σάουανα τσέπεν δεν έχουν. Ποιος μπορεί να πει ότι θα πάρει αυτά. Αλλά όταν εσύ και εγώ
εμείς, να πω καλύτερα, εμείς ερχόμαστε στην μετάνοια. Ερχόμαστε στην κάθαρση και στην κένωση. Και αδειάσουμε τον εαυτό μας, τον εγωισμό. Αυτό που μας κάνει να έχουμε υπερηφάνεια και υπεροψία. Καταλαβαίνουμε ότι τελικά όλοι είμαστε ίδιοι. Και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται για τους άλλους άνθρωπους. Έχει ανάγκη τον άλλο. Και αρχίσουμε και κάνουμε την κένωση, αλλάξοντας την δική μας ζωή. Εμένα προσωπικά με στελοχωρεί. Και θα σας πω ορισμένα πράγματα για να το καταλάβετε. Πρώτα, ότι πολλές φορές αγνοούμε αυτό που σημαίνει ελληνισμός. Η Ελλάδα μας δεν είναι ένα ευρώ. Όποιος νομίζει ότι η δική μας Ελλάδα είναι ένα ευρώ, ένα νόμισμα, ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι λάθος. Η Ελλάδα που μας ενδιαφέρει είναι η Ελλάδα της ιστορίας, παιδιά. Είναι η Ελλάδα της μαρτυρίας. Λέμε για την πίστη. Εγώ σας ρωτάω, δεν είναι πίστη να ζεις 400 χρόνια κάτω από τους Τούρκους και να είσαι Έλληνας και Ορθόδοξος Έλληνας και να μην αλλάξεις πίστη και να επιβιώνεις και να δώσεις έναν μεγάλο αγώνα με μεγάλη δύναμη. Εγώ σας ρωτάω, υπάρχει καλύτερο παράδειγμα πίστιος παρά τον παππού και την γιαγιά όταν από μικρά σία άρχισαν να διώξουν τους Έλληνες και αυτός ο παππούς και αυτή η γιαγιά πήρανε στα χέρια τους μία εικόνα και ήρθανε στην Ελλάδα και άρχισαν από μηδέν. Εκτίσανε χωριά ολόκληρα, σπίτια καινούρια, αλλά παραπάνω κράτησαν τις οικογένειές τους. Και εγώ σας ρωτάω τώρα, και με γύρω από αυτάς και στο κέντρο αυτών των χωριών έκτισαν εκκλησίες. Και αυτές οι εικόνες που φέρανε με τη δική τους πίστη στα χέρια τους, τους κράτησαν. Και αυτοί ήταν οι Έλληνες, λοιπόν, που είχαν και λόγο, είχαν αρχές. Δεν πηγαίνανε σε συμβολιογράφο. Αυτός ο παππούς και αυτή η γιαγιά δεν χρειαζότανε να πάνε στα δικαστήρια ή να έχουν δικηγόρο. Γιατί είχαν κάτι ανώτερο. Πρώτα απ' όλα ζωή οντολογικά, έναν Θεό, μία πίστη, φόβο Θεού. Και παραπάνω είχαν λόγο. Γιατί είχαν λόγο, γιατί είχαν μέσα τους τον ενσαρκωμένο λόγο του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς τώρα, κουρασμένοι όπως είμαστε αλλά στην Δύση, προσπαθήσαμε να μάθουμε κάτι διαφορετικό. Εγώ πάντα λέω, ο καλύτερος άθειος σταματά να είναι άθειος κάθε φορά που όταν είναι επάνω και αρχίσει και χαλάει το αεροπλάνο. Αλλά εγώ σας λέω ότι ο καλύτερος Έλληνας είναι αυτός που καταλαβαίνει από πού προέρχεται για να ξέρει πού βρίσκεται και προς τα πού πηγαίνει. Και αυτός ο ελληνισμός για τον οποίο εμείς μιλάμε δεν είναι μια χώρα που συνορεύεται με την Βουλγαρία, με την Σκοπία, με τα Σκόπια, συγγνώμη, με το Φύρον, έστω και να λέγεται Άνω Μακεδονία, που είναι το μεγαλύτερο κορόιδο, με όλο το σεβασμό σε αυτό το λαό, αλλά είναι κορόιδο. Όποιος είναι μορφωμένος ξέρει ότι δεν είναι Έλληνες, δεν είναι οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου του Μέγα, δεν έχουν σχέση με τον Φίλιππα και παραπάνω δεν ομιλούν ελληνικά, αλλά εσλαβικά. Και ναι, ευχαριστώ τον Άγιο Κύριλο και τον Άγιο Μεθόδιο που του διδάξανε να γράφουν τα κυριλικά αλφαβήτα που τα έχουν αυτοί και ευτυχώς με αυτό μπορούν να επικοινωνήσουν. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς σε αυτό το έργο που να σας επενθυμίσουμε αυτό είναι διότι εμείς δεν ψάχνουμε υλικά πράγματα. Ψάχνουμε υπαρξιακές απαντήσεις. Η δική μας Ιεραποστολή διακρίνει με άλλες χώρες με την έννοια ότι όποιος γίνεται Ορθόδοξος και όποιος παρακολουθεί αυτό το δρόμο το κάνει για να βελτιώσει τον εαυτό του μέσα του και όχι έξω του. Έτσι ο λαός της Κολομβίας μέσα σε αυτή την πορεία θα βρεις ότι οι περισσότεροι Ορθόδοξοι της Κολομβίας είναι επιστήμονες, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, αλλά που ψάχνουν να γεμίσουν όχι εδώ, διότι εδώ γεμίσετε με σκουπίδια και παραλόγια, να μην πω λόγια, παραλόγια, παραλογίες, φαντασμικές ιδέες, αλλά ψάχνουμε να πλουτίσουμε τον εαυτό μας, παιδιά. Εγώ
παρακολουθώ και θέλω να μάθω από αυτούς που ονομάζονται όπως τα καλάβλητα Ορθόδοξοι. Ξέρετε πόσοι θυσιάσαν στα καλάβλητα, 700 άτομα, επειδή ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Ξέρετε πόσοι θυσιάσαν οι Τούρκοι, επειδή δεν δέχτηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι και να αρνηθούν την Ελλάδα. Ξέρετε ποιος ήταν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Τον κρεμάσανε στην πόρτα. 11 πατριάρχες της Μεγάλης Χριστού Εκκλησία έδωσαν τη ζωή του για τον Ελληνισμό. Οι Ρωμαίοι, οι Ρεμιοσύνοι, οι Έλληνες. Αλλά ξέρετε τι έμαθα από τον παππού και την γιαγιά όταν τους διώξανε από Μικρασία, από Πόντου, Καπαδοκία, ξέρω εγώ, από Έφεσο, από Σμύρνη. Ότι κάθε δυσκολία είναι μία ευκαιρία. Και πόσο χρειαζόμαστε σήμερα να μεταδίδουμε αυτά τα παραδείγματα στα δικά σας παιδιά. Για να ξέρει το παιδί ότι δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τον προηγόνι του. Γιατί εγώ σας ρωτάω, τι φοβάται ο σημερινός Έλληνας, ο νέος Έλληνας, τι φοβάται. Το μέλλον του, θέλετε να σας επιθυμίσω ότι το 30 και το 40 εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι πολλές φορές δεν είχαν παρά λίγο λάδι, ψωμί και λίγο αλάτι. Κι όμως ήταν χαρούμενοι και λέγανε κάθε μέρα δόξα τω Θεώ και έμειναν και παράμεναν στην Ορθοδοξία. Θέλετε να σας επενθυμίσω ότι στα περισσότερα μοναστήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν υπήρχαν δρόμοι και οι άνθρωποι πηγαίνανε με τα πόδια για να δουν τους γεροντάδες και οι γεροντάδες σαν τον πατέρα Ιάκωβο, τον Πορφύριο, τον Παΐσιο και άλλους. Πριν από αυτούς τους σημερινούς Αγίους, κατευθύνανε την ζωή των Έλληνα. Ναι, μπήκαμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτικά πήραμε μεγάλη δύναμη. Αλλά πιστεύω ότι ως ελληνική ορθόδοξη κοινωνία, λίγο και πολύ, φέραμε και αδυναμία. Εγώ ονειρεύομαι, σεβαστέ μου δημοσιογράφη, ονειρεύομαι τις μέρες της δραγμής. Ξέρετε, ήμασταν χαρούμενοι. Εγώ θυμάμαι όταν πρώτο έφτασα στην Ελλάδα, είχαμε 15.000 δραγμές και λέγαμε έχουμε 7 στην τσέπη. Και μετά αυτά γίνανε πόσα, 7 δεν ήταν λιγότερα, ούτε έναν καφέ στην πλάκα. Πάντως να ξέρετε το εξής, ότι όπως το έχω πει, εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Ψάχνουμε να πορευόμεθα κι εμείς μέσα από το παράδειγμα, τη μαρτυρία των Ελλήνων. Αλλά τον Ελλήνο, τον Έλληνα που κρατάει τις αρχές του. Όχι αυτός που ζει ειδικά. Όχι αυτός που κοιτάει μόνο το ευρώ. Όχι μόνο αυτός που διασκεδάσει τη ζωή, αλλά αυτός που παίρνει σοβαρά αυτό που σημαίνει Έλληνας και Ελληνισμός. Να σας πω κάτι παραπάνω. Εμείς στην δική μας γη, στην Βενεζουέλα, το 30 και το 40 ήρθαν οι Έλληνες από την Ελλάδα. Κοιμότανε σε παγκάκι, το ξέρετε. Θα δώσω ένα όνομα. Στέλιος Καλπαγιάννης. Ξέρεις που κοιμότανε ο Στέλιος? Σε ένα παγκάκι. Μια μέρα σηκώνεται. Αγόρασε ένα πουκάμισο. Δούλευε εκεί σαν μάστορας. Αγόρασε ένα πουκάμισο, το πούλησε. Αγόρασε δύο πουκάμισα. Τα έκανε 4. Και μπροστά σε αυτό το παγκάκι έκτισε μαγαζιά που είναι μεγαλύτερα από το Μαρινόπουλος. Από το Μασούτι. Έκτισε έναν σχολείο στην Μυτιλίνη. Και έκτισε και έναν γεροκομείο στην πόλη αυτή που είχε το μαγαζί. Μαγαζί που το έχουν τα παιδιά. Εγώ σας ρωτάω τώρα. Οι σημερινοί Έλληνες, οι σημερινοί, τα παιδιά, τα κρυστάλλινα παιδιά που δημιουργούμε τώρα, που δεν θέλουμε να ζουν αυτά που έζησαν οι προηγόνες το 30 και το 40 και ήταν δύσκολα, θα έχουν τέτοιες δυνατότητες. Θα καταφέρανε ό,τι έχουν καταφέρει στην Βενεζουέλα ή στην Κολομπία και όπου πήγαν οι Έλληνες. Δεν είμαι βέβαιος. Γιατί δυστυχώς, όσο περνάνε οι μέρες σε όλο τον κόσμο, τα μέσα ενημέρωση μας έφερε κρυστάλλινα παιδιά.
Και εμείς τι κάνουμε τώρα, και γιατί ήρθαμε στην Ελλάδα, κυρία Μαρία, και το ξέρει και ο... Α, έχω και εδώ ένας αδελφός από την Βενεζουέλα, ο οποίος κάνει τον δάσκαλο. Είναι επαγγελματίας, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικός, αλλά διδάσκει τα ελληνικά. Πόσες φορές κλαίμε εμείς που είμαστε στο εξωτερικό, για να ζούμε εδώ, νοσταλγούμε να είμαστε εδώ. Αλλά μας αναγκάζει η σημερινή κατάσταση και η ζωή να είμαστε εκεί. Κάνανε μια ολόκληρη ζωή, έχω ακόμα 3.000 Έλληνες στην Βενεζουέλα. Παράδειγμα για μας. Και έφερα μόνο το όνομα του Αστέριου. Να μην πω για τον Αναστάσιο Αφεντουλίδης. Έφτασε στην Κολομπία και πουλάγε στον δρόμο φρούτα. Μήλα. Και έκανε μαγαζιά. Και έκτισε εκκλησία. Έκανε ολόκληρο ναός. Και πηγαίνουν και έρχονται οι Έλληνες εκεί και κάθε φορά που έχουμε λειτουργία, έχουμε και βέβαια και την χαρά να χορέψουμε και κανένα σιρτάκι. Όχι, ρεμπέτικα είναι πολύ σκληρά. Αλλά πού και πού τα χορεύουμε και αυτά λοιπόν. Αλλά παιδιά του Θεού, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, παιδιά, δύο πράγματα θέλω να σας παρακαλέσω. Και είναι αυτό που λέω πάντα. Χρειαζόμαστε σήμερα και σας παρακαλούμε, εσείς που είστε Έλληνες, που έχετε αυτό το θησαυρό, που έχετε αυτή την ευλογία να έχετε ναούς, που είστε δίπλα στην Ακρόπολη, και θα σας πω μια ιστορία. Φτάσαμε εδώ με ένα παιδί από Κούβα. Πραγματική ιστορία. Μόλις ερχόμαστε από το αεροδρόμιο, μόλις είχαν ανοίξει το Ελευθέριο Βενιζέλου. Θυμάστε, αργότερα ερχόμαστε εδώ, τον Ολυμπιακή. Και στρίβουμε εκεί, παίρνουμε την εστροφή και πιάνει το μάτι του παιδιού, πιάνει την Ακρόπολη. Και αρχίσει το παιδί, παρακαλώ να με πας Ακρόπολη. Λέει ο ταξιτζής τώρα, πού να το πάμε, Ακρόπολη. Και μου λέει ο ταξιτζής, δεν πάτε Γάλλιο. Λέω, ναι, γιατί να περάσουμε για την Ακρόπολη. Και λέει το παιδί, σες παρακαλώ. Και έκανε φασαρία το παιδί, να πάμε στην Ακρόπολη. Λέω, παιδί μου, δεν μπορούμε. Πάμε να αφήσουμε τα πράγματα και αύριο θα σε φέρω στην Ακρόπολη. Τώρα, παρακαλώ, ένα λεπτό, δύο λεπτά και να φύγουμε. Λέω στον ταξιτζή, σας παρακαλώ, για να με αφήσει ήσυχος, ας περνάμε έστω για ένα λεπτό στην Ακρόπολη. Και περάσαμε μεταξύ Φιλοπάπο και Ακρόπολη. Σταματήσαμε εκεί και λέει ο οδηγός, Έλληνας, τι θα κάνει ο τρελός. Λέω, ξέρω εγώ, κατεβαίνει και τρέχει. Πήγε στην είσοδο της Ακρόπολης και έβαλε τα χέρια του επάνω στα μάρμαρα. Γυρνά πίσω, ανεβαίνει, λέει, πάμε, φεύγουμε. Μου λέει ο οδηγός, ρώτα το, τι είναι αυτό που έκανε. Και του λέω, παιδί μου, ρωτάει ο Κύριος εδώ, τι είναι αυτά που έκανες εσύ. Λέει, πες του ότι το πρώτο που ήθελα να κάνω εγώ ήταν να έρθω στην Ελλάδα και το πρώτο ήταν να συναντήσω την ιστορία, να χαιρετήσω την ιστορία. Και τι κάνει ο οδηγός. Κλείνει το κεφάλι και λέει, τι ντροπή. Λέω, γιατί ντροπή. Λέει, γιατί εγώ είμαι Αθηναίος και ποτέ δεν έχω πάει εκεί. Και αυτό το παιδί έρχεται τώρα να βάλει τα χέρια του πάνω στα μάρμαρα και να μας πει, να ιστορία. Εδώ, σε κάθε γωνία έχετε ιστορία. Σε κάθε γωνία έχετε εκκλησία. Σε κάθε γωνία και σε κάθε μέρος έχετε ορθοδοξία. Εμείς, ξέρετε, εμείς έχουμε λιγότερες αυτοκτονίες στην Κολομπία παρά ό,τι έχουν στην Ελβετία και Σουηδία και όλα αυτά τα μέρη. Ξέρετε γιατί. Γιατί καθημερινά παλεύουμε για να βρούμε το ψωμί μας. Μιλάω για την Κολομπία και την Βενεζουέλα. Και αυτά τα μέρη. Κάθε μέρα σηκωνόμαστε και άιντε τσίκονο όλα. Αν κατεβαίνει το βολιβάρι χειρότερα. Και αν πάει το δολάρι και τι να βρεις. Αλλά ο άνθρωπος εκτιμά αυτά που κερδίσει με τον ιδρώτα του. Η ορθοδοξία να μην την ψάχνουν, ακούστε καλά, όταν θα την έχουμε χάσει. Είναι αυτό που είπα στο Εκουαδόρ, σε ορισμένους Έλληνες. Τροπή σας που δεν μαθαίνετε ελληνικά στα παιδιά σας. Διότι μία μέρα αυτό το παιδί θα έρθει να πληρώσει για να μάθει, όπως το κάνουν σήμερα, να πληρώσει για να μάθει αυτά που έπρεπε εσύ να τα είχες μεταδίδει και να τα είχες κληρονομήσει στα παιδιά σου. Και να σας πω κάτι. Πάρα πολλοί
Έλληνες στο εξωτερικό δεν ομιλούν ελληνικά. Και είναι ντροπή. Γιατί εμείς οι δύο Κολομπιάνοι, εδώ στην Ελλάδα και στην Κολομπία, στο διαμέρισμα που μένω εγώ, μένουν μαζί μου οι συνεργάτες μου. Και γιατί εμείς μιλάμε ελληνικά μέσα στο σπίτι μας. Δεν μπορεί εσύ που είσαι πατέρα και μάνα να μιλάς ελληνικά στο σπίτι σου που ζεις στο Εκουαδόρ ή στην Βενεζουέλα. Τι είναι καλύτερο. Δηλαδή, εμείς οι Ινδιάνοι ερχόμαστε να μιλάμε ελληνικά μέσα στα σπίτια μας στην Κολομπία και την Βενεζουέλα. Και εσύ που είσαι Έλληνας, αγνοείς και περιφρονείς την δική σου ιστορία, τον πολιτισμό σας, που είναι καντήλι επάνω σε κορυφή και φωτίσει τον κόσμο. Πες μου, τι δεν είναι, τι από τα εργαλεία που υπάρχουν δεν είναι ελληνικά. Στην θεολογία, μα η λέξη θεολογία είναι ελληνική λέξη. Μα και δογματική είναι ελληνική λέξη και ελληνικό εργαλείο. Και φιλοσοφία είναι ελληνικό εργαλείο και μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη επιστήμη. Διότι η φιλοσοφία δεν είναι να λες αυτά που λένε οι άλλοι, αλλά είναι να μάθεις εσύ να σκέφτεσαι όπως σκεπτόταν ο Σοκράτης, μαγευτική και όλα αυτά. Καταλάβατε τι σημαίνει. Σοφός άνθρωπος δεν είναι αυτός που έχει πιο πολλά πτυχία. Τούτος έχει πόσα πτυχία έχει και ήρθε εδώ να μάθει ελληνικά και να μάθει αυτά που μπορούν να ξέρουν τώρα και τα παιδιά σου. Και να γίνει ιερέας και να γίνει ορθόδοξο. Έγινε ορθόδοξο, βαπτίστηκε δηλαδή και προσπαθεί να μάθει κάθε ελληνική λέξη που στα 43 του χρόνια που έχει το παιδί άφησε την θέση του, ζήτησε άδεια από την εταιρεία του να έρθει να μάθει τα ελληνικά. Παιδιά, ακούστε καλά, δεν ερχόμαστε πίσω από τα λεφτά. Ερχόμαστε πίσω από κάτι ανώτερα. Δεν μας ενδιαφέρει το ευρώ. Μας ενδιαφέρει να μας βοηθήσετε, να κρατηθείτε Έλληνες. Γιατί αν χαθεί η Ελλάδα, η ανθρωπότητα θα κινδυνεύσει. Διότι δεν θα γνωρίσει τον κάθε άνθρωπο τον εαυτό του. Είναι αυτό που σας λέω και παρακαλούμε. Μην αφήνετε να σας κάνουν ψεύτικοι. Καλά είναι τα ευρώ. Καλά είναι τα υλικά. Αλλά αυτά δεν είναι που δίνουν αξία. Αυτά είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Ο σκοπός είναι να γνωρίσεις από πού προέρχεσαι. Πού είσαι και προς τα πού πας. Και αυτό που είσαι σαν Έλληνας. Ως Ορθόδοξος. Διότι σας λέω και πάλι το επαναλαμβάνω. Στα κόκαλα ευγαλμένη τελωνίνο τα γερά εμείς σας στηρίσουμε και κτίσουμε τη δική μας πίστη. Με το δικό σας παράδειγμα. Με έναν Έλληνα εξαιρετικό όπως είναι ο Σεβασμιότατος Γιάκωβος από το Μεξικό, που είναι Μετροπολίτη Μεξικού. Και αν εμείς 25 Μαρτίου στην Μποκοτά της Κολομπίας με τρεις Έλληνες, δύο από καθηγητές ιατρικής Πάτρα, κύριο Δημήτρης, η γυναίκα του προϊσταμένη και μια Ελληνίδα από την Κολομπία, διότι εκείνη την ημέρα οι Έλληνες βρίσκονται σκορπισμένοι σε όλη την Κολομπία. Αλλά είχαμε περίπου 140-70, δεν ξέρω πόσα άτομα, από Κολομπία και σηκώσαμε την σημαία της Ελλάδος. Κάναμε την Θεία Λειτουργία, κάναμε δοξολογία. Δοξάσαμε το Θεό και σηκώσαμε τον ελληνισμό και την πατρίδα. Και δυστυχώς δεν έχω να σας δείξω φωτογραφίες. Παιδί με την σημαία της Ελλάδος δίπλα της Κολομπία, ψηλά. Δεν το κάνουμε για μια χώρα, το κάνουμε για μια πατρίδα που είναι πατρίδα των πατρίδων, για ένας πολιτισμός που είναι θησαυρός για όλη την ανθρωπότητα, που δεν περιορίζεται με την Βουλγαρία, με την Αλβανία, με την λεγόμενη Σκοπία, ούτε με τους Τούρκους. Αλλά είναι αυτή η πατρίδα που ξεκινά εδώ και τελειώνει εκεί, που ο κάθε άνθρωπος που αγαπά την ζωή κάνει και ασκεί το δρόμο της σοφίας, της του Θεού σοφίας και της ανθρώπινης σοφίας. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω. Θα ήθελα να με ρωτήσετε κάτι, ξέρω εγώ, πριν να φύγουμε, γιατί και πρέπει να πάμε στο διαμέρισμα, να πάρουμε τις βαλίτσες. Κάθε φορά που έρχομαι, φεύγουμε με 6-7 βαλίτσες, διότι και εμείς τη μία μα δεν έχουμε, λειτουργικά σκεύη δεν έχουμε, και ό,τι πρέπει να τα αγοράσουμε ή να τα συτιανεύουμε εδώ, έως την ώρα που θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε σε κάθε νορία τα αναγκαία για να βιώνουμε την λειτουργική ζωή και την πνευματική ζωή, αλλά πάλι το επαναλαμβάνω, να φωτίσουμε και με τον ελληνικό πολιτισμό, με τον ελληνικό ορθόδοξο πολιτισμό τον εαυτό μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Πολυφόρο Καφέ για τη φιλοξενία, το αντίφανο.gr και όλους εσάς που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, έχετε καμία απορία? Παρακαλώ. Ωραίο καφεδάκι και ωραίος και ευλογημένος μέρος και ο Θεός να ευλογήσει και την εργασία σε αυτό το όμορφο καφενείο εδώ στην Αθήνα. Αλλά να είναι σαν το καφενείο της Εσταχωριά. Σεβασμιότατε και όλοι οι παραδιστόμενοι, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Να εκφράσω πρώτα τη συγκίνησή μου. Σας παρακολουθώ από τα μέσα και είναι σαν να σας γνωρίζω πραγματικά. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω από κοντά. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχατε πει ότι μικρός όταν ήσασταν και ακούσατε για την Ορθοδοξία, ρωτήσατε έναν δυτικό, έναν δυτικό ιερέα, ναι. Ο οποίος σας παρουσίασε την Ορθοδοξία ως αίρεση. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να ξεπεράσετε αυτή την αρνητική πρώτη πληροφορία και να ξεπεράσετε αυτή την... Γιατί ξέρω, η Κολομβία είναι μια χώρα στην οποία επικρατεί ο Ρώμιο Καθολικισμό, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι μια μεγάλη ιστορία, αλλά να τα πω εσύ στο συντομότερο. Εγώ είδα ένα ντοκιματέρ. Είχαν έρθει στην Κολομβία διάφοροι προέδροι, ιδιαίτερα από τα δέσματα. Αδέσμευτες χώρες, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, και κάνανε ένα ντοκιματέρ. Έτυχε να φτάσει η πρώτη τηλεόραση. Αυτό είναι πλάκα. Πρώτη τηλεόραση στην πόλη, στην γειτονιά μου. Την αγόρασε μια θεία. Εμείς τρέχοντας από αυτά για να δούμε την καινούρια τεχνολογία, πήγα να δούμε ένα πρόγραμμα και το δεύτερο πρόγραμμα που είδαμε ήταν το ντοκιματέρ για τους προέδρους που είχαν πάει η Κολομβία. Η Κολομβία τότε έφερνε στους προέδρους από το αεροδρόμιο ως το προεδρικό οίκο επάνω σε καροτσάκι. Και βλέπω έναν με μαύρα, με γένεια, με έναν εγκόλπιο. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι χρυσό, αυτό είναι, όχι κεραμίδι, είναι πορτελάνι. Και το βλέπω, με κάνει εντύπωση και ρώτησα έναν δυτικό ιερέα, λέω, καλά δείξαν έναν πρόεδρο με γένεια, αλλά είχε ένα στρόγγυλο και είχε την Παναγία, την Βίρχη Σαντίσιμα. Λέμε εμείς, λέμε Σαντίσιμα Βίρχη στα Ισπανικά. Και μου λέει, α, αυτός είναι ένας αρχιεπίσκοπος, είναι πρόεδρος μιας χώρας που ονομάζεται Κύπρο και είναι αιρετικός. Αλλά, μικρός που ήμουν, είχα μια δυναμία. Εγώ δύσκολα έκανα παρέα με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας μου. Έμεινα πάντα κοντά στους λυκειωμένους. Και πήγα σε έναν λεγόμενο Juan Cáceres που είναι αγγλικανός φίλος. Πίναμε καφέ κάτω από ένα μάγκο. Μεγάλο το μάγκο. Καθόμασταν κάθε δύο μέρες ήμασταν εκεί διότι με αγαπούσε, γιατί εγώ ρώταγα πάρα πολλά. Θεολόγος και φιλοσόφος. Καθηγητής στην πόλη μου. Και του λέω, Κάσερ, για πες μου να ακούσει. Πες μου. Μου είπε ο Δαρίο, πατέρ Δαρίο, ότι αυτός που δείξανε στην τηλεόραση, τον είδατε, προέδρος από Κύπρο, ότι είναι αιρετικός και είναι ένας αιρετικός μιας αιρετικής ομολογίας που ονομάζεται Ορθοδοξία. Μου λέει, τι σου είπε αυτό? Λέει, μπορώ να το πω. Μου λέει, μην είσαι βλάκας. Μην είσαι βλάκα, μην τα τρως έτσι. Σε έχω για έπνο, μου λέει. Και λέω, τότε πες μου. Μου λέει, εμείς ούτε οι Ρωμαιοκαθολικοί, ούτε οι Αγγλικανοί είμαστε εκκλησία. Εμείς είμαστε, ας λέμε, παρακλάδια. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Και μου λέει, για να είσαι σωστός χριστιανός, αν θέλει να είσαι χριστιανός, γίνει Ορθόδοξος. Και το ρωτάω εγώ, και πού να το κάνω? Έχουμε στην Κολομβία Ορθόδοξη Εκκλησία? Μου λέει, όχι. Του λέω, τι με ζητάς? Λέει, είσαι νέος, να τα βρεις. Λέω, γιατί δεν έγινες Ορθόδοξος εσύ? Λέει, ότι εγώ δεν έχω λεφτά ποτέ να πληρώσω ένα εισιτήριο να πηγαίνω Ελλάδα. Και μετά μου λέει, αλλά παραπάνω, όχι Ορθόδοξος, οτιδήποτε Ορθόδοξος. Να πας να γίνεις Έλληνας Ορθόδοξος. Και λέω, γιατί? Λέει, γιατί η Καινή Διαθήκη είναι γραμμένα στα ελληνικά, τα έργα των πατέρων στα ελληνικά και με ελληνικούς φιλοσοφικούς όρους ερμηνεύεται το Ευαγγέλιο. Γίνει Ορθόδοξος, γίνει Ορθόδοξος Έλληνας, μου λέει. Προχώρα, μην φοβάσαι, μου έλεγε. Πατώ εγώ, του είπε, και εγώ φτωχός είμαι. Είσαι νέο, λέει, θα βρεις τρόπο. Και έβαλε τον σπόρο
και άρχισα από 10 ετών να ψάξω την Ορθοδοξία, όπως έγινε και εδώ με τον δεξιό μου, διότι ήμουν δάσκαλός του, μετά έγινε δάσκαλος. Χαθήκαμε, όταν τέλειωσε το Λύκειο, χαθήκαμε 20 χρόνια. Και εδώ και λίγα χρόνια πριν την πανδημία ήτανε, ναι. Με ξαναβρήκε, γιατί με έψαχνε, έμαθε ότι κάπου είχα πάει και είχα γίνει, νόμιζε ότι ήμουν Αγγλικανός και με έψανε στην Αγγλία και πού άλλο. Στην Κούβα. Κούβα. Σε διάφορα μέρη πήγε να με βρει. Και όταν με βρήκε, μετά από ένα θαύμα, με βρήκε στην Μπογκοτά. Το πρώτο που έκανε είναι να άκουσε μια ομιλία που έκανα εγώ στους νέους της Κολομπίας σε ένα λύκειο, μεγάλο λύκειο. Είχαμε δεν ξέρω πόσα παιδιά και τους έλεγα για την Ορθοδοξία, τι είναι Ορθοδοξία και αυτά. Εκείνη την ημέρα συναντηθήκαμε, έμαθα ότι πια ήταν οικονομολόγος και, αυτό που, και το άλλο επάγγελμα κοινωνιολόγος και ήρθε στην Σουηδία. Και αφού ήμουν εγώ εδώ, κατέβηκε στην Ελλάδα, πήγαμε στον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιο Νεκτάριος έκανε ένα θαύμα. Μπορεί να είναι Ορθόδοξο, στη μάνα αυτή που είχε έρθει μαζί του, τέλος πάντων. Μετά ήρθε εδώ στην Ελλάδα, άρχισε να επισκεφτεί την Ορθοδοξία, την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κολομβία. Ήρθε στην Ελλάδα, βαπτίστηκε στην Εκκλησία του Αγίου Κριστοφόρου στην Κατερίνη. Και έγινε Ορθόδοξο και πήρε άδεια τώρα. Από την εταιρεία του, ο διευθυντής marketing που είναι τέλος πάντων και έρευνας, για να έρθει εδώ να σπουδάσει και με την χάρη του Θεού να γίνει διάκος σε λίγο και να προχωρήσει προς την γεροσύνη. Καταλαβαίνετε, ο Θεός είναι ένα θαύμα στη δική μας ζωή. Μεγάλο θαύμα. Δεν είναι θεωρία, αλλά και μας αγκάλιασε έναν Πάτερ Κύριλλος, τον Όσιο Δαβίδ, που είναι για μένα από αυτά τα θαύματα ζωής που δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Έναν ταπεινό, για μένα ο Άγιος της Αγάπης. Παρακολουθούμε την πορεία σας, το ξέρετε, έχετε προγνωριστεί. Αυτό που θέλαμε να σας πούμε, να μας προσφυγήσετε, είναι η πορεία σας στη μονή του Οσίου Δαβίδ, με το κύριο, το μακαριστό. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία και μεγάλη εμπειρία. Το μοναδικό που να σας πω είναι ότι εμείς φτάσαμε εκεί κατά λάθος. Θέλημα Θεού. Ήμασταν κοντά στη μεγάλη εβδομάδα. Και ξέρετε, ζητήσαμε να μας στείλουν κοντά στη θάλασσα. Και μας περίμενε ο συγχωρημένος Άγιος Επίσκοπος Ιατής της Παύλος. Τότε Αρχιμανδρίτης. Αλλά αυτό δεν ήταν στο σταθμό. Ωστότος έρχεται ένας στασιτής και λέει, είστε τα παιδιά της εκκλησίας. Λέμε, ναι. Μας έβαλε στο ταξί, μας πήγε, βλέπαμε θάλασσα, βλέπαμε βουνά. Μια και καλά μας πήγε πάνω στο Μονοσίο Δαβίδ. Θέλαμε να φύγουμε. Ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ είπα, θα φύγουμε. Είπαμε και τα παιδιά, κάναμε φασαρία. Αλλά κάναμε και μια συμφωνία μετά που είχαμε κάναμε σύναξη μοναχών. Γιατί είπαμε στον Γέροντα Κύριλλο και στους αδελφούς εκεί, εμείς. Εμείς θέλουμε να μένουμε. Συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι μικρόφωνο και μας έπεσε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στην θάλασσα. Κάναμε μια συμφωνία και είπαμε, μετά το Πάσχα, μου λέει ο Γέροντας, να πάτε, θα σας πάμε θάλασσα και να φύγετε. Αλλά αφού είναι Μεγάλη Εβδομάδα, καθίστε παιδιά. Εμείς μείναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, είχαμε μεγάλες εμπειρίες μαζί με τον πατέρα Κύριο και με την αδελφότητα. Και όταν ήρθε η Δευτέρα ή Τρίτη κάπου εκεί, της Αναστάσεως, μετά την Ανάσταση, μα λέει θα φύγετε και εμείς είπαμε όχι. Και έτσι μείναμε, πήραμε την ευλογία, την αγάπη του, το κάτι άλλο εξαιρετικό. Για μένα, αν με ρωτάτε, για μένα ο Πατέρ Κύριος είναι ο Άγιος της Αγάπης. Μόνο αυτό. Ήταν ένα μάθημα να ρωτήσω κάτι απλό. Πώς μπορούμε πρακτικά εμείς να βοηθήσουμε την προσπάθεια που κάνετε, πώς μπορούμε να σας ενισχύσουμε. Πρώτα απ' όλα, να παραμένετε Έλληνες. Αν το κάνετε αυτό, πίστεψέ με, θα είναι το μεγαλύτερο δώρο για μας. Εγώ δεν θέλω να έρθω εδώ σαν τον Διογέννη με αναμένο φανάρι για να ψάχνω Έλληνα μέσα στους Έλληνες ή να ακούω από έναν Έλληνα ότι η σημερινή Ελλάδα δεν έχει
δεν είχε σχέση με την δόξα του παρελθόντος. Έχει σχέση. Έμεινε και παρέμεινε. Και εδώ μετά τους Τούρκους, οι Γερμανοί και ο Μουσολίνη και οι φασιστές προσπάθησαν να καταπατήσουν την Ελλάδα. Μην είμαστε λιγότεροι από αυτό που ήταν οι προηγόνες σας. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε το καπεδάκι, ούτε το πουφλατιδάκι, ούτε το τσιγαράκι, ούτε αυτά. Αυτά είναι μέσα στην κανονική ζωή. Αλλά είναι ηρωισμός. Και αν με ρωτάτε να σας πω, παιδιά, είναι ψέματα ότι οι Έλληνες πολεμάνε σαν τους ήρωες. Οι ήρωες θα ήθελαν να πολεμάνε σαν τους Έλληνες. Να έχουν αυτό το αίμα. Νομίζετε ότι είναι λίγα 400 χρόνια. Όχι σκλαβιάς, διότι ο Έλληνας κάτω στην Τουρκία δεν ήταν σκλάβος. Έσυσε. Καταπιέσεις, έσυσε. Διωγμούς, έσυσε. Φρικτούς. Φρικτό μαρτυρίο. Αλλά μέσα του ήταν ελεύθερος. Ποιος μπορεί να πει ότι ήταν φυλακισμένος ο Κολοκοτρώνης, παραδείγματος χάρη. Ποιος μπορεί να το πει αυτό. Για όνομα Θεού. Για όνομα Θεού. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, πιο ελευθέρως από όλους. Ο Εσμύρνης. Όσοι δώσανε την ζωή για αυτόν τον λαό και αυτόν τον ελληνισμό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με την προσοχή. Γιατί εμείς είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε αδύναμοι, είμαστε νεόφυτοι. Και το τρίτο, ό,τι μπορείτε. Και όταν μπορείτε, και θυμιάμα και δισκοπότερα και όπως μπορείτε, να μας βοηθήσετε. Να τελέσουμε το έργο. Αλλά πάνω απ' όλα, να είστε Ελληνορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Όχι ψευδοέλληνες και ψευδοορθόδοξοι. Και να καταλάβετε την Ορθοδοξία και ο Ελληνισμό δεν χωρίζονται. Πάτερ, μόνο αυτή η Ορθοδοξία που πάρει και η Ελλάδα είναι αυτοδεδομένο. Η Ορθοδοξία δεν χάνεται, αδελφέ. Όπου υπάρχει έστω ένα Έλληνα, να ξέρετε, ένα παιδί ο οποίο μεγαλώνει εκεί που ο πατέρα και η μάνα είναι Ορθόδοξοι και Ελληνάρη. Να ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά και να διαβάλει το παιδί του δρόμο θα ξαναγυρίσει. Θα ξαναγυρίσει, πίστεψέ με. Ξέρω ανθρώπους που έχουν χαθεί 10 χρόνια, 20 χρόνια, Έλληνες στο εξωτερικό. Και μία μέρα έρχονται και πέφτουν στα γόνατα και λένε: εδώ είναι η ρίσα μου. Εδώ είναι η δική μου πατρίδα. Εδώ είναι το μέλλον μου. Εδώ είναι η δική μου οικογένεια. Γύρισα. Διότι ο απολωλός πρόβατος, εγώ είμαι. Αλλά στα χέρια του πατέρα θα γυρίσω και της μητέρας Ελλάδας. Αυτό. Μόνο έχω να πω ότι εμείς κοιτάμε προς εσάς. Αρκεί να ξέρετε εσείς σαν Έλληνες προς τα που κοιτάτε. Μην κλαίτε πάνω στο ψωμί σας. Σείτε σε έναν παράδεισο. Μας έλεγε να σταχυτείς τώρα. Εμείς ένας ταξιτής στην Θεσσαλονίκη μας έλεγε, με ρώταγε, έχετε εσείς σε φτώχεια όπως την έχουμε εμείς εδώ? Και ο Ιωσής με κοίταγε και εγώ τον κοίταγα. Φτώχεια. Ευτόχεια. Ναι, μπορεί να υπάρχουν ευτόχοι. Αλλά όχι οικονομικά και όχι υλικά. Γιατί πάντα ένας Έλληνας, όσο και άστεγος και να είναι, θα βρει μια τυρόπιτα, καμιά πατατόπιτα. Και αν δεν ξέρει να το σπάω εκεί που είναι τα συσίτια. Γιατί αν κάτι διακρίνει τον Έλληνα είναι φιλοτιμιά και φιλοξενία. Από φαγητό δεν φοβόμαστε να πεθαίνουμε στην Ελλάδα από πείνα. Αλλά το αντίθετο, να μας σκοτώσετε με υπερφαγητό που μας δίνετε. Αυτό, ναι, και να τελειώσω λέγοντας το εξής, παιδιά. Ευτυχώς είναι αυτός, ο Έλληνας ευτυχώς είναι αυτός που δεν εγνωρίσει και δεν αναγνωρίσει ότι είναι ο λαός του. Ότι δεν είναι απλή πατρίδα, είναι η πατρίδα των πατρίδων. Ότι η αγάπη και η ταπεινότητα και η αξία του Έλληνα έχουν φωτίσει όλο τον κόσμο. Απανταχού τη γης. Και για να τελειώσω, να ευχαριστήσω σε εσάς, κάνατε τον κόπο, να ευχαριστήσω τη Μαρία όπως πάντα. Τι ξέρετε, μέρη είσαι δίπλα πάντα, δίπλα μας. Και τον Έλληνα που είναι εδώ από Καράκας. Ξέρετε, είναι ο καλύτερο δάσκαλος. Για και τα παιδιά μας. Βέβαια, έκανε ένα λάθος. Είναι εδώ όταν έπρεπε να ήταν εκεί.
Να ευχαριστήσουμε και τον Κώστατη. Αλλά περίμενε να ευχαριστήσω και εγώ το Αντίφωνο, συγγνώμη. Πώς είναι? Αντίφωνο.gr. Θέλω να σας ευχαριστήσω, παιδιά, για τον αγώνα σας. Να ευχαριστήσω διότι χρησιμοποιείτε τα μέσα ενημέρωσης για να πλουτίσετε το λαό. Να σας ευχαριστήσω γιατί με αυτό που κάνετε, μεταδίδοντας αυτά τα μηνύματα, εισέρχεστε στα σπίτια των αδελφών των Ελλήνων για να ξέρει ο Έλληνας από πού προέρχεται πάλι, πού είναι και προς τα πού πάει, αλλά και να ξέρει πού πατάει και σε τι παράδεισο είσαι. Και ο μοναδικός φτωχός μέσα στην Ελλάδα και ο μοναδικός Έλληνας φτωχός είναι αυτός που δεν εγνωρίζει τον εαυτό του και δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Συ, Κύριος ο Θεός, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε και καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε.